Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο διεξήγαγε στην Κέρκυρα η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Ιολογίας με τη συμμετοχή περισσότερων των 100 επιστημόνων από 26 ευρωπαϊκές χώρες, επίσης από χώρες εκτός Ευρώπης όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Αίγυπτος. Μάλιστα, στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμόξεων. Αντικείμενο των εργασιών του συνεδρίου ήταν η εντεροή, μια οικογένεια ιών που προσβάλλουν άτομα όλων των ηλικιών και πολλαπλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είναι το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Start μίλησε ο Κερκυραίος, πρόεδρος του συνεδρίου, καθηγητής κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Ουρβίνος, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ιολογίας. Το συνέδριο αυτό διεξάγεται μετά από δική μου πρόταση, καθώς αφενός θεωρώ ότι το αντικείμενο είναι πάρα πολύ συγγενές και με τα δικά μου γνωστικά αντικείμενα και τα ερευνητικά μου. Τις ερευνητικές αναζητήσεις του εργαστηρίου και αφετέρου ήθελα να αναδείξω την Κέρκυρα ως προορισμό συνεδριακό για μεγάλα διεθνή γεγονότα και επιστημονικές συναντήσεις, οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν από το τόσο τεχνικά όσο και από θέματα υποδομών, όσο και από θέματα φυσικής ομορφιάς, κουλτούρας και παράδοσης, κάτι το οποίο οι σύνεδροι εκτίμησαν πάρα πολύ, ενώ και το επιστημονικό σκέλος αλλά και την διοργάνωση και την υποδομή, τη φιλοξενία που οι ίδιοι βίωσαν τις μέρες που βρίσκονται στο συνέδριο αυτό. Όμως για να γυρίσουμε στο επιστημονικό σκέλος, το οποίο είναι ο βασικός λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, το συνέδριο έχει ως αντικείμενο μια ειδική οικογένεια ιών, οι οποίοι ονομάζονται εντεροοί, είναι η οικογένεια των εντεροϊών, έχουν πολλά διαφορετικά μέλη και αυτό έχει σαν συνέπεια να προκαλούνται πολλές διαφορετικές λοιμώξεις ή σε πολλά διαφορετικά συστήματα του οργανισμού μας, το αναπνευστικό, το γαστιντερικό, το καρδιαγγειακό, το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου οι λοιμώξεις μπορεί να είναι από ακόμα και ασυμπτωματικές, χωρίς να τις αντιλαμβάνεται αυτός που μολύνεται από τους ιούς αυτούς, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ σοβαρές, έως και αθανατηφόρες, και κυρίως αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν νεότερες εξελίξεις, οι οποίες συζητούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλη την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά από το εξωτερικό, έχουν έρθει περισσότεροι από 100 σύνεδροι και έχουν έρθει περισσότερες από 26 χώρες. Και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έρθει ακόμα και από την Νότια Αμερική, από την Ινδία, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον. Οπότε είναι μια πρόκληση και για μένα και για την Οργανωτική Επιτροπή να συντάξουμε και να δημιουργήσουμε ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο να είναι άκρως επίκαιρο, καθώς υπάρχουν εξελίξεις τόσο στη διάγνωση αυτών των ιών, όσο και στη θεραπεία τους. Γενικά τα αντιϊκά φάρμακα είναι πολύ λίγα στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και οτιδήποτε νέο αναπτύσσεται σε πειραματικό στάδιο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε εξ αρχής και στις πρώτες πειραματικές δοκιμές και είναι τα συμπεράσματα που θα βγουν σε αυτό το συνέδριο. Επίσης, μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, το ECDC, κάτι που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα αυτής της επιστημονικής συνάντησης. Και στο τέλος της ημέρας θα γίνουν συζητήσεις και θα εξαρθούν συμπεράσματα που θα αποτελέσουν τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο διαχείρισης, διάγνωσης, επιτήρησης και θεραπείας των εντεροϊών.